και είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο ο κύριος Νούτσος Αθανάσιος, υποψήφιος με τον συνδυασμό Ανατροπή-Δημιουργία στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Καλησπέρα σας, κύριε Νούτσο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Νούτσο, θέλω να μας πείτε δύο λόγια για εσάς. Ποιος είναι ο Νούτσος Αθανάσιος? Θα σας πω ποιος είμαι, αλλά πριν σας πω ποιος είμαι, θέλω να καταθέσω κάτι το οποίο χθες το έζησα και εμένα με έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση. Χθες λοιπόν, στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας, ήμασταν και εμείς στα χωριά των Γρεβενών. Έτσι λοιπόν, σε κάθε χωριό που πηγαίναμε, θεωρούσαμε πολύ σημαντικό γεγονός τη διαδικασία διαλόγου των υποψήφιων περιφερειακών, των υποψήφιων υποψήφιων ατόμων που κατεβαίνουν στην περιφέρεια ως επικεφαλής. Ναι. Έτσι λοιπόν, στο κανάλι σας υπήρχε ένα debate. Και σε κάθε χωριό που πηγαίναμε, προσκαλούσαμε τον κόσμο να το δει, να ενημερωθεί, έτσι ώστε να αποφασίσει ότι καλύτερο, μια και ο ενημερωμένος πολίτης είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Όταν διαπιστώσαμε ότι δεν παίζει, δεν βγαίνει αυτή η τηλεοπτική συζήτηση, ψάχναμε όμως γιατί. Ποιος ήταν ο λόγος. Και με έκπληξη διαπίστωσα ότι ο κύριος Κασαπίδης και ο κόσμος, φυσικά, αφού μαζί ήμασταν και περιμένουμε να το δούμε μαζί, δεν προσήλθε. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να πω ότι εάν οδηγηθούμε σε μια εκλογική διαδικασία μουγών, όπου δεν υπάρχει διάλογος, λυπάμαι, γιατί οδηγούμαστε σε μια διαδικασία που μόνο δεν τιμά τη Δυτική Μακεδονία. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιοχή η οποία για να αναπτυχθεί θέλει διάλογο, θέλει συνεργασίες και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Οδεύουμε σε εκλογές αυτοδιοικητικές. Αυτές οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν ένα χαρακτηριστικό που δεν το είχαν μέχρι τώρα. Την απλή αναλογική. Η απλή λοιπόν αναλογική τι λέει? Διάλογο, συνεργασία, συνεννόηση για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Εκτός αν πιστεύει κανένας ότι θα έχει πλειοψηφία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Προφανώς δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αν βλέπουμε τέτοιες διαδικασίες πριν τις εκλογές, πολύ φοβάμαι ότι οδηγούμαστε σε διαδικασίες οι οποίες είναι πρωτόγνωρες. Να μην έχουμε διάλογο. Πώς θα προχωρήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο όταν δεν συνεργάζεται, όταν η απλή αναλογική επιβάλλει συνεργασίες? Άρα λοιπόν, μία μαύρη μέρα χθες, νομίζω για την αυτοδιοίκηση, μία μαύρη μέρα για τη Δυτική Μακεδονία και είναι μία μέρα προσβολής στο λαό που περίμενε να δει και να ενημερωθεί από οποιοδήποτε μετήριζε και ό,τι στήριζε. Αυτά νιώθω την ανάγκη να τα πω, γιατί τα ένιωσα χθες το βράδυ. Περίμενα μάλιστα σε χωριό των Γρεβενών και μάλιστα στο Φελί Γρεβενών να δούμε όλο αυτό το διάλογο. Δυστυχώς δεν τον είδαμε και η ευθύνη είναι συγκεκριμένη και είναι του κυρίου Κασαπίδη, ο οποίος αγνόησε τον κόσμο που τον περίμενε να τον ακούσει. Και οφείλω να το καταθέσω, αν σέβομαι τον εαυτό μου. Τώρα να πάω στην ερώτηση όσον αφορά για μένα. Πριν περάσουμε εκεί, μου δώσατε έτσι την ευκαιρία, το είχα στο πρόγραμμά μου, στις ερωτήσεις μου λοιπόν, να σας ρωτήσω για την απλή αναλογική και αν πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργήσει. Να κρίνω από την απάντησή σας, από την τοποθέτησή σας αυτή, ότι πιστεύετε ότι ίσως και να μην μπορέσει να λειτουργήσει. Όχι. Καταρχάς, αφήσαμε λίγο για το ποιος είμαι, αλλά νομίζω ότι έχω χρόνια που δραστηριοποιούμε πολιτικά και θέση για την απλή αναλογική έχω πάρει πολύ καιρό πριν. Η απλή αναλογική ήταν μια πολυπόθητη ιστορία για όλο το δημοκρατικό κόσμο. Χρόνια την παλεύουμε, χρόνια προσπαθούσαμε την απλή αναλογική να την εντάξουμε τόσο στην αυτοδιοίκηση όσο και στο κεντρικό πολιτικό πεδίο. Δυστυχώς στο κεντρικό πολιτικό πεδίο, ναι μεν πέρασε με 151, αλλά δεν είναι για αυτές τις εκλογές. Αν περνούσε με 180, θα είχαμε σήμερα τις επόμενες εκλογές, οι οποίες θα αφορούσαν την κεντρική πολιτική σκηνή με απλή αναλογική. Δυστυχώς, οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και νομίζω ότι
ο δημοκρατικός κόσμος θα την υπερασπιστεί την απλή αναλογική. Δηλαδή, όταν λέω θα υπερασπιστεί την απλή αναλογική και το είχα γράψει, ότι δεν θα αφήσει με τίποτα να δημιουργηθούν πλειοψηφίες που θα δώσουν το δικαίωμα να ανατραπεί η απλή αναλογική. Δεν θα δώσουν δηλαδή σε καμία περίπτωση 180 έδρες ανατροπής της απλής αναλογικής. Τώρα, στην αυτοδιοίκηση. Τόσα χρόνια η αυτοδιοίκηση δεν είχε απλή αναλογική. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της αυτοδιοίκησης και όσο και βάζαμε και θεσμούς και διάφορες, παρήγαγε διαφθορά. Πολλές φορές είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Σήμερα με την απλή αναλογική, τι επιβάλλει αυτό που όλος ο κόσμος λέει με απλά λόγια. Να καθίσουμε κάτω, να συνεργαστούμε. Προβλήματα είναι κοινά. Δεν έχουμε εδώ στην αυτοδιοίκηση, την χρωματίζει την αυτοδιοίκηση αυτός που δεν μπορεί να πει κάτι. Αυτός αρχίζει και λέει είσαι πράσινος, κόκκινος, μπλε κτλ. Αυτός που έχει να πει κάτι, αυτός που έχει πρόγραμμα, αυτός που έχει έργο, δεν χρειάζεται να χρωματίζει την αυτοδιοίκηση, πάει στα προβλήματα και αν έχει να προτείνει κάτι, το προτείνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ότι, να το συναντήσω, ότι εδώ φαίνεται ότι κάποιος δεν έχει να πει κάτι. Και γι' αυτό δεν προσέρχεται στο διάλογο. Κύριε Νούτσο, να περάσουμε λοιπόν στην πρώτη ερώτηση και όπως ξεκινήσαμε. Πείτε μας δύο λόγια για εσάς. Γνωρίζετε πολύ καλά από αυτοδιοίκηση. Είμαι εκπαιδευτικός, είμαι στο πρώτο γυμνάσιο Γρεβενών για πάρα πολλά χρόνια. Έχω διατελέσει στα συνδικαλιστικά του κλάδου της ΕΛΜΕ Γρεβενών, της ΟΛΜΕ κεντρικά, για αρκετά χρόνια. Από την πλευρά μου νομίζω σε αυτό το κομμάτι έχω συνεισφέρει. Όσον αφορά το θέματα των Γρεβενών, συμμετείχα με διάφορες θέσεις. Θεωρώ με πολύ μεγάλη τιμή μου την θητεία μου δίπλα σε ένα πολύ μεγάλο πρόσωπο των Γρεβενών, νομίζω ένα από τα πολύ σημαντικά πρόσωπα των Γρεβενών, που δυστυχώς σήμερα δεν είναι ζωή, τον Δημήτρη Τορίγκο, που ήμουν αντιπρόεδρος του πολιτισμού και νομίζω για 4 χρόνια κάναμε πολύ μεγάλο έργο, στο οποίο η παρακαταθήκη ήταν τεράστια. Ναι. Νομάρχης Γρεβενών και ένα πρόσωπο το οποίο δεν νομίζω ότι περιορίζεται στο νομάρχης. Ένα τεράστιο πρόσωπο, ένα τεράστιο κεφάλι στα Γρεβενά. Για μένα εκεί ήταν πολύ μεγάλο σχολείο αυτή η τετραετία με τον Δημήτρη Τορίγκο. Συμμετείχα και ενεργά και πολιτικά, συμμετείχα και τα χρόνια, ήμουνα και γραμματέας νομαρχιακής. Μέσα από αυτήν την διαδικασία νομίζω ότι έχω αποκτήσει μια εμπειρία που μπορώ να δω και γνωρίζω καλά και τα θέματα των Γρεβενών, αλλά και τα ευρύτερα πολιτικά θέματα στα οποία υπάρχουν. Και ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα. Αποφασίζετε λοιπόν να ενταχθείτε στο ψηφοδέλτιο της ανατροπής δημιουργίας και να είστε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Ποια τα κριτήρια λοιπόν της επιλογής σας αυτής, γιατί με την ανατροπή δημιουργία και με τον Θεόδωρο Καρύπη? Πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν εντάχθηκα τώρα στο συνδυασμό ανατροπή δημιουργία. Πριν από 5 χρόνια ο επικεφαλής του συνδυασμού ανατροπή δημιουργία, ο Θεόδωρος Καρυπίδης, με πρότεινε πάλι και τότε να είμαι στο συνδυασμό του. Όμως, το έχω πει και στην παρουσίαση του συνδυασμού, προσωπικοί λόγοι τότε δεν μου επέτρεψαν να είμαι ο ίδιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμμετείχα, δεν βοηθούσα ή σε όλη αυτή την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από τότε. Και όλη αυτή την προσπάθεια για 5 χρόνια και κοντά ήμουνα και την παρακολουθούσα. Τι είδα λοιπόν και είπα, και μάλιστα το είπα πολύ νωρίς, στο Θόδωρο το είχα πει μήνες πριν, ότι γιατί με πρότεινε και τον είπα θα συμμετέχω. Και το πότε θα το αναγγείλεις είναι δικό σου θέμα, κρίνε πότε σύμπορο θέλεις και επιθυμείς να το αναγγείλεις. Έτσι λοιπόν τι είδα. Πρώτα απ' όλα, είδα δύο δημάρχους, ο Δήμαρχος Γρεβενών και ο Δήμαρχος Δεσκάτης, οι οποίοι σε κάθε αίτημα που είχαν ή οτιδήποτε ζητούσε από την περιφέρεια, δεν υπήρξε ούτε ένα θέμα που να πει όχι περιφερειακή αρχή. Είδα δηλαδή 5 χρόνια έναν περιφερειάρχη στην πράξη να αποδεικνύει τι σημαίνει περιφερειακή συνείδηση, τι σημαίνει ανεξαρτησία, όχι στα λόγια, στην πράξη. Στην πράξη δηλαδή δεν υπήρχε ένα έργο και μπορούμε να πούμε μερικά πολύ σημαντικά έργα τα οποία προωθήθηκαν αυτή την περίοδο. Ούτε ένα έργο. Θα πω χαρακτηριστικά
ότι την προηγούμενη εβδομάδα κάνουμε παρουσίαση του συνδυασμού στην πόλη της Δασκάτης, στο Δήμο Δασκάτης. Εκεί πάλι ο Περιφερειάρχης, ο Θόδωρος Καρυπίδης, αναφέρθηκε στην ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της Δασκάτης. Και προσπαθούσε, είναι λογικό να μην τα ξέρει τώρα πόσα είναι ακριβώς τα σχολεία της Δασκάτης, νηπιαγωγεία, δημοτικά, προσπαθούσε να πει σε ποια σχολεία έγινε η ενεργειακή αναβάθμιση. Ο Δήμαρχος Δασκάτης από κάτω και προς τιμήν του είπε σε όλα. Σε όλα. Και δεν το ανέφερε. Άρα λοιπόν, πρώτο κριτήριο είναι η ανεξαρτησία. Και όταν λέμε ανεξαρτησία, γι' αυτό και είπα από την αρχή, ότι όσοι δεν έχουν να πούν πράγματα για την αυτοδιοίκηση, αρχίζουν και βαφτίζουν. Εσύ είσαι έτσι, εσύ είσαι αλλιώς, γιατί μόνο έτσι μπορούν να περιχαρακώσουν κάποιους ανθρώπους και να εκμηδενήσουν το έργο του άλλου. Αλλά αυτό φτάνει μέχρι τις 26. Μετά τις 26 έρχονται τα προβλήματα. Έτσι, πρώτο λοιπόν κριτήριο ήταν η πραγματική ανεξαρτησία του συνδυασμού ανατροπή-δημιουργία και του ίδιου του Περιφερειάρχη. Το δεύτερο στοιχείο, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για μένα, αναφέρεται ως παράδειγμα. Το προσπερνούμε εύκολα. Δεν πρέπει όμως. Όταν είπε ο Θόδωρος Καρυπίδης ότι θα δώσει 30% μείωση στο ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Μακεδονία, εγώ σκέφτηκα πώς είναι δυνατόν. Το σκέφτηκα, δεν μπορώ να το πω. Όταν το έκανε πράξη και το είδαμε όλοι στα τιμολόγια και δυστυχώς προσπαθούμε να το δώσουμε να το καταλάβει ο κόσμος στα γρεβενά, γιατί έχουμε ένα μειονέκτημα ότι πάρα πολλοί δεν το γνωρίζουν. Εγώ δεν ήθελα να μείνω σε αυτό, ότι έγινε 30% μείωση. Ήταν ότι για πρώτη φορά περιφερειάρχης, περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, κοίταξε και τους λίγους. Δημοκρατία είναι να σέβεσαι τις μειοψηφίες. Δηλαδή, τα γρεβενά που αντιστοιχούν στο 12% της περιφέρειας, η Φλόρινα και η Καστοριάνη το 17% και το 54% της Κοζάνης. Μέχρι τώρα, τι λέγαμε, ότι υπήρχε ένας πόρος στη ΔΕΗ, ο οποίος μοιράζονταν στο συγκεκριμένο άξονα Κοζάνη το Λιμαίδα και οι υπόλοιποι τι παίρναμε. Στα όλα τα προγράμματα, τα οποία εοικικά προγράμματα, φαινόμασταν οι πλούσιοι λόγω της ΔΕΗ. Αυτό ήταν η ανταμοιβή. Για πρώτη φορά περιφερειάρχης, για πρώτη φορά περιφερειακή αρχή, σκέφτηκε και τους λίγους. Και πήραμε όλοι το 30%, το οποίο είναι σημαντικό ποσό, γιατί ακούω να το δίνουν και νούμερα. 6 ευρώ, 7 ευρώ. Νομίζω ότι τα μαθηματικά μου είναι καλά. Το 30% στα 100 ευρώ είναι 30 και στα 200 είναι 60. Άρα λοιπόν είναι 30%, είναι μια σοβαρή μείωση και αναμένεται μέσα στο 2019 και παλεύει γιατί έχει σχέδιο και το ίδιο το νομοσχέδιο το είχε κάνει ο ίδιος και το πήγε στη Βουλή για αυτήν τη συγκεκριμένη τροπολογία. Παλεύεται στην επαγγελματική στέγη 50% μείωση στο ρεύμα. Άρα λοιπόν ένα στοιχείο τι, ότι η περιφερειακή αρχή για πρώτη φορά, και το τονίζω αυτό, για πρώτη φορά δεν συμπεριφέρεται στα γρεβενά ως φτωχό συγγενή. Τα γρεβενά, η Δεσκάτη, τα Χάσα, τα Βέντζα, η Σαμαρίνα, όλοι υποφελούνται από αυτήν την υπόθεση και άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και έτσι φαίνεται στην πράξη πάλι τι, η περιφερειακή συνείδηση. Και μία κουβέντα ακόμα. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί, υπήρχε στο λεξιλόγιο της Δυτικής Μακεδονίας η λέξη αέριο? Την έλεγε κανένας ποτέ? Εγώ δεν είχα ακούσει καθόλου. Μιλούσαμε για αέριο, μιλούσαμε για τη Θεσσαλονίκη, μιλούσαμε για την Αθήνα και άλλες περιοχές. Ποιο ήταν το σκεπτικό της περιφέρειας των προηγούμενων? Μα πώς θα έρθει το αέριο στη Δυτική Μακεδονία, αφού το 54% της Δυτικής Μακεδονίας αφορά Κοζάνη και την ευρύτερη περιοχή, έχει τηλεθέρμανση. Άρα λοιπόν, ποτέ δεν μπήκε. Άλλο ένα παράδειγμα ότι αυτήν η περιφερειακή αρχή τη σκέφτηκε. Σκέφτηκε ότι πρέπει να δω και τους λίγους. Πρέπει να σκεφτώ και αυτούς οι οποίοι κρυώνουν στα γρεβενά. Γιατί πραγματικά κρυώνουν και το πετρέλαιο δεν μπορεί να πληρωθεί.
Άρα λοιπόν πρέπει να τους πάω φυσικό αέριο. Και πώς το πήγε το φυσικό αέριο, γιατί και αυτό ακόμα πρέπει να το καταλάβει με απλά λόγια ο κόσμος τι έγινε. Υπήρχε, περνούσε από εδώ το φυσικό αέριο, είναι σαν την Εγνατία που περνάει και δεν έχει ούτε έσοδο, ούτε είσοδο, ούτε έξοδο. Έτσι λοιπόν, κάνοντας διαπραγματεύσεις, ως Περιφερειακή Αρχή, με τις εταιρείες κατάφερε να ανοίξει δύο εξόδους φυσικού αέριου. Μία είναι στο Φιλότα στην Πτολεμαϊδα και μία στην Καστοριά. Και δεν σταμάτησε εδώ. Για να μπορέσουν η Καστοριά, το Άργος και τα Γρεβενά να έχουν φυσικό αέριο, έκανε τη συμφωνία έτσι ώστε το φυσικό αέριο να έχει ίδια τιμή. Είτε είναι κοντά και κουμπώσει όπως είναι η Καστοριά, είτε το φυσικό αέριο έρθει στα Γρεβενά που θα έρθει ως μεταφερόμενο. Άρα να τελειώσει αυτό το παραμύθι ότι στα Γρεβενά είναι μεταφερόμενο και στην Καστοριά κουμπώνει. Η συμφωνία που έχει υπογραφεί με την εταιρεία λέει ίδια τιμή στα Γρεβενά. Και αυτό πολύ χαρακτηριστικά λέει ο Περιφερειάρχης, ότι ίδια τιμή στα Γρεβενά, ίδια τιμή στη Δεσκάτη, ίδια τιμή στη Σαμαρίνα. Να το τελειώσουμε. Και ένα κομματάκι ακόμα γι' αυτό. Γιατί λέγεται και πρέπει να ξεκαθαριστεί για να γνωρίζει ο κόσμος. Το φυσικό αέριο, αν θα έρθει, πώς θα έρθει. Πρόσφατα, σε μία συνέντευξη, και γι' αυτό επιμένω ότι πρέπει αυτές οι διαδικασίες διαλόγου να γίνουν. Γιατί αν αυτήν που δεν έγινε είναι η αρχή για να μην γίνει καμία, πρέπει ο κόσμος να το λάβει σοβαρά υπόψη. Στην πρώτη λοιπόν συνέντευξη των υποψήφιων περιφερειαρχών, εκεί δεσμεύθηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης ότι το 2021 που το αέριο θα τρέξει στη Σωλήνα, θα τρέξει δηλαδή στη Δυτική Μακεδονία, τα Γρεβενά, η Καστοριά, θα έχουν ήδη, κάνουν το δίκτυο, να είναι έτοιμα για να μπουν. Γιατί και αυτό ακόμα λέγεται πότε θα γίνουν το έργο, πότε θα μπει το έργο, υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, συγκεκριμένα πλάνα, έτσι ώστε γρήγορα το φυσικό αέριο να είναι μια πραγματικότητα για τα Γρεβενά, για τη Δυτική Μακεδονία. Και όποιος σχεδιάζει, δουλεύει, γιατί αυτή η αρχή αυτό κατάφερε. Κατάφερε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε, δεν τα φανταζόμαστε ότι μπορούσαμε να κάνουμε, ούτε το 30%, και εδώ για το 30% με κάνετε να, έτσι, να γυρίσω λίγο πίσω, και εδώ λέγεται ότι το 30% είναι για ένα χρόνο στην αξία του ρεύματος. Και επίσης αυτό είναι ψέμα. Γιατί είναι ψέμα, και πρέπει ο κόσμος πάλι να γνωρίζει. Το 30% είναι νόμος του κράτους. Και όποιος λέει ότι ισχύει για ένα χρόνο, προφανώς το πίσω μέρος του μυαλού του είναι ότι θα πάει στη Βουλή και θα ψηφίσει έναν άλλο νόμο να το καταργήσει. Άρα συνεπώς ψηφίστηκε, κατοχυρώθηκε, θα κατοχυρωθεί και 50% στα καταστήματα. Λοιπόν, και αν κάποιος δεν το θέλει να μας πει ότι θα πάει στη Βουλή να το καταργήσει. Δύο βασικοί λοιπόν λόγοι αφορούσαν την άλλη αντίληψη που έχει η Περιφερειακή Αρχή απέναντι στους λίγους, άρα και στα Γρεβενά πλέον πάβουν να είναι ο φτωχός συγγενής της περιφέρειας. Και τον πρώτο λόγο που σας είπα, που με έκανε να ενταχθώ στο ψηφοδέλτιο «Ανατροπή δημιουργία του Θόδωρου Καρυπίδη», είναι η πραγματική ανεξάρτητη αρχή που την απέδειξε 5 χρόνια στην πράξη. 5 χρόνια λοιπόν στην πράξη απέδειξε πώς μπορεί να λειτουργεί ένας ανεξάρτητος άρχοντας της Περιφερειακής Αρχής. Μάλιστα. Τα σημαντικότερα ζητήματα και προβλήματα θέλω να μου πείτε, έτσι όπως τα εντοπίζετε εσείς στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στα Γρεβενά. Αν προσπαθούμε να αξιολογήσουμε προβλήματα κατά περιοχές, υπάρχουν και μάλιστα αξιολογούνται. Βασικό πρόβλημα είναι η ενεργεία. Μην κρυβόμαστε. Η περιφέρεια εδώ, οι λύσεις που μπορεί να δώσει είναι να προσπαθήσει δίπλα στο κράτος ό,τι μπορεί να κάνει για την ενεργεία σε προγράμματα. Ό,τι είναι δυνατόν μία θέση εργασίας να κερδίσουμε, κέρδος είναι. Είναι όμως μέγιστο σημαντικό θέμα. Αλλά όλα αυτά που ανέφερα, δηλαδή το, να έρθει γρήγορα το φυσικό αέριο, να διατηρηθεί και να έρθει γρήγορα και το 50% στο ρεύμα, είναι σημαντικά πράγματα. Διότι απλά να το κάνουμε λίγο πιο απλό, 30 ευρώ να γλιτώνει κάποιος από το ρεύμα, 30 ευρώ είναι 1 ευρώ την ημέρα. 1 ευρώ την ημέρα είναι ένας καφές. Ένας καφές την ημέρα από τους ανθρώπους σημαίνει ότι διατηρείται το καφενείο στο χωριό. Άρα το χωριό είναι ζωντανό. Μην απαξιώνουμε τα 30 ευρώ. 30 ευρώ την ημέρα σημαίνει ένα καφενείο στο χωριό, ένα ζωντανό χωριό.
Λοιπόν, πρέπει όλα τα μικρά-μικρά να τα δούμε. Έργα σημαντικά, στα οποία μπορούμε να επικεντρώσουμε, λοιπόν, πρώτον, γρήγορα το φυσικό αέριο, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να επιταχυνθεί η διαδικασία, έτσι ώστε το φυσικό αέριο να έρθει στα Γρεβεντά, να γίνουν τα δίκτυα, έτσι ώστε μόλις έρθει και περάσει το φυσικό αέριο από τη Δυτική Μακεδονία, αμέσως να μεταφερθεί, να έχουμε ετοιμότητα, έτσι ώστε να καταφέρουμε να μειώσουμε στην ουσία κατά 50% την θέρμανση στους πολίτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σκεφτείτε, αυτά τα υπόλοιπα χρήματα πού θα πάνε? Στην αγορά θα πάνε. Άρα λοιπόν, μικρές παρεμβάσεις είναι αυτές οι οποίες θα δώσουν μια ανάπτυξη στην περιοχή. Θέλω να αναφερθώ σε κομμάτια τα οποία δεν έγιναν, αλλά δεν τα έχουμε ξεχάσει. Νομίζω ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η σύνδεση της περιοχής Βενζίων με τα Χάσια. Είναι μια προτεραιότητα που πρέπει να τη δούμε οπωσδήποτε. Τόσο τα Χάσια όσο και τα Βέντια είναι τόσο κοντά και είναι λυπηρό να μην επικοινωνούν γρήγορα. Άρα λοιπόν μια μεγάλη προτεραιότητα είναι αυτή. Πρόσφατα στα Χάσια, μια που αναφέρομαι, είχαμε και ένα μεγάλο επίτευγμα. Χρόνια είχαμε το αρδευτικό του Καρπερού. Το αρδευτικό του Καρπερού μπαίνει σε μια άλλη φάση, εντάχθηκε σε ένα πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, έτσι ώστε οι αγρότες εκεί να έχουν παροχή νερού με φθηνό κόστος, και νομίζω ότι είναι ένα επίτευγμα. Πριν από 10 μέρες περίπου, νομίζω, έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, και έτσι και αυτό ένα αίτημα πολλών ετών έχει γίνει πραγματικότητα. Δεσκάτη. Και μετά θα έρθω στην πόλη. Η Δεσκάτη πρέπει να βγει από την απομόνωση. Η μεγάλη δουλειά που έκανε η Περιφερειακή Αρχή με τον Ε65, προωθώντας γρήγορα τις διαδικασίες έτσι ώστε το Ε65 να φτάσει στην Εγνατία και να συνδεθεί, έτσι ώστε να μην είναι τυφλός δρόμος, πολύ σωστά σκέφτηκε να συνδέσει και τη Δεσκάτη με την Ε65, και όχι μόνο αυτό, αλλά να καταφέρει να συνεχίσει έτσι ώστε να γίνει ένας κόμβος στη Δεσκάτη, να βγει λοιπόν η Δεσκάτη από μία απομόνωση που πολλά χρόνια προσπαθούμε, το λέμε και τα λοιπά, δεν τα καταφέραμε. Αυτή είναι λοιπόν η Περιφερειακή Αρχή, καταφέρνοντας να κάνει τη Δεσκάτη ως κόμβο της περιοχής, νομίζω σύντομα και η Δεσκάτη θα βγει από την απομόνωση, και αυτό είναι προς όφελος της Δεσκάτης, αλλά και ολόκληρου του νομού, όπου χρόνια υπάρχει αυτό το αίτημα και δυστυχώς δεν είχε καταφερθεί. Ήταν δηλαδή ένα μεγάλη δουλειά πάνω στην Ε65, η οποία νομίζω ότι τελικά υλοποιείται σιγά σιγά. Και να πάμε και στην πόλη των Γρεβενών, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Εγώ πιστεύω ότι η συνεργασία με τους Δήμους είναι αυτή που θα βγάλει τα βασικά προβλήματα και θα τεθούν οι προτεραιότητες. Δεν θέλω εγώ να πω ότι το Α ή το Β, εγώ εκείνο που θέλω να πω ότι η Περιφερειακή Αρχή που θα προκύψει πρέπει να έχει πολύ καλή συνεργασία και με το Δήμο Γρεβενών και με το Δήμο Δεσκάτης. Να αναφέρω εδώ ότι το πλεονέκτημα αυτής της συνεργασίας που επέδειξε η Περιφερειακή Αρχή έχει συγκεκριμένα πράγματα στα Γρεβενά. Συγκεκριμένα πράγματα στα Γρεβενά είναι, παραδείγματος χάρη, κολυμβητήριο στα Γρεβενά. Χρόνια στο κολυμβητήριο προσπαθούμε τι? Κάτι να κάνουμε. 400 παιδιά περνούν κάθε μέρα από το κολυμβητήριο. 1,5 εκατομμύριο έβαλε το κράτος και 1,5 εκατομμύριο έβαλε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έτσι ώστε το κολυμβητήριο να αναβαθμιστεί ενεργειακά και να έχει φθηνό κόστος. Τα χρήματα που θα γλιτώνει ο Δήμος Γρεβενών θα πάνε σε άλλα έργα. Και να αναφέρω και ένα ακόμα πιο σημαντικό, το οποίο εγώ θεωρώ ως εκπαιδευτικός, το οποίο έγινε και πιστεύω ότι την επόμενη χρονιά θα υλοποιηθεί. Χρόνια παλεύω να βάλουμε τις νέες τεχνολογίες στις τάξεις. Βάζουμε έναν υπολογιστή, βάζουμε έναν προτζέκτορ, μέχρι που να βάλουμε τον επόμενο, παλιώνει ο προηγούμενος. Όταν λοιπόν το είδε αυτό η Περιφερειακή Αρχή, τι έκανε? Το πιο απλό. Ζήτηξε τα αιτήματα από όλα τα σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, και λοιπόν έκανε έναν προγραμματισμό και το 2020, την επόμενη χρονιά, καμία τάξη στα Γρεβενά δεν θα είναι χωρίς υπολογιστή και προτζέκτορα. Σε καμία τάξη, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
Αυτό δεν είναι παρέμβαση. Δεν σημαίνει βελτίωση της εκπαίδευσης. Υγεία. Και εδώ πρέπει να το πούμε. Γιατί άκουσα με λύπη μου πάλι στην συζήτηση που έγινε με τους επικεφαλείς, κάποια να λέει ότι κακώς έδωσε τα 500 ευρώ στους επικουρικούς γιατρούς. Δηλαδή τι έκανε. Είχαμε στη Δυτική Μακεδονία 140 γιατρούς, σύνολο. Και είχαμε ελλείψεις. Πηγαίναμε να βρούμε έναν δερματολόγο και δεν τον βρίσκαμε. Και πώς θα τους φέρναμε αυτούς. Η Περιφερειακή Αρχή είπε ότι αυτά τα χρήματα που παίρνετε ως γιατροί, εγώ θα βάλω και άλλα 500 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό, έτσι ώστε να είναι ελκυστικό να έρθει στα Γρεβενά, στην Κοζάνη, στην Αστοριά, στη Φλόρινα. Και από 144 γιατρούς φτάσαμε στους 270. Είναι κακό. Είναι κακό, αυτή είναι η πρωτοπόρα ενέργεια, η οποία την πήραν από τη Δυτική Μακεδονία, την πήραν από τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Αρχή και την κάνουν εφαρμογή τώρα παρακάτω, στην νησιωτική Ελλάδα. Είναι δυνατόν να λέμε ότι αυτά τα λεφτά να μην τα δώσουμε? Εγώ για αυτές τις σκέψεις λέω να κλείσουμε με αυτό, ότι... Γιατί λοιπόν με όλα όσα μας προαναφέρατε πριν, ωστόσο, νομίζω είναι σαφές το μήνυμά σας, αλλά κλείνοντας, θέλω να μου πείτε, γιατί ο πολίτης εκεί στην περιφέρεια, στην περιφερειακή ενότητα Γρεβενών, γιατί να βάλει τον Σταυρό στην ανατροπή δημιουργία? Για τον απλούστατο λόγο. Για να σταματήσει και να συνεχίσει μάλλον, να συνεχίσει, όχι να σταματήσει, να συνεχίσει η περιφερειακή ενότητα Γρεβενών, να αντιμετωπίζεται από την Περιφερειακή Αρχή ως ισότιμη. Παρότι αποτελεί το 12%, η Περιφερειακή Αρχή αυτή δεν την αντιμετώπισε ως φτωχοσυγγενή. Παραδείγματα έδωσα με όλα αυτά τα έργα τα οποία έγιναν. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, ναι, αν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω και να είμαστε οι γκρινιάρδες πάλι, ότι τάδε δεν με έδωσε η Κοζάνη, το άλλο δεν με έδωσε η Κοζάνη. Ενώ τώρα πήραμε 110 εκατομμύρια. Πότε πήραν τα Γρεβενά 110 εκατομμύρια? Και όσων γνωρίζουν, είμαστε 6 φορές πάνω από όσα παίρναμε. 70 ο Δήμος Γρεβενών και 40 είδες κάτι. Γι' αυτό είμαι ένθερμος υποστηριχτής του Συνδυασμού Ανατροπή Δημιουργία. Μάλιστα. Επειδή και γνωρίζω τι έγινε, και γνωρίζω το έργο και γνωρίζω πού μπορούμε να πάμε. Γνωρίζω ότι ο Συνδυασμός Ανατροπή Δημιουργία και ο επικεφαλής ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει ως πρόταγμα τη συζήτηση, τη συνεννόηση με όλους τους Δήμους. Όσες φορές τον είπαμε να πει ένα έργο, δεν του λέει, τα αφήνει, προσπαθεί με τον Δήμαρχο να δει πώς θα το πούν. Και σωστά πράττει. Αυτή είναι η Περιφερειακή Αρχή. Η Περιφερειακή Αρχή πρέπει να συνεργάζεται με όλους τους Δήμους για τον καλό των Γρεβενών. Πρέπει να, για τον καλό των Γρεβενών, της Κοζάνης, της Φλόρινας. Πρέπει να βάζει μπροστά τα έργα. Δεν πρέπει να κοιτάζει τίποτα άλλο. Αυτοδιοίκηση είμαστε. Στην αυτοδιοίκηση κοιτάζουμε τη συνεργασία, την πρόοδο του τόπου. Μάλιστα. Είστε σαφείς, κύριε Νούτσο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας εδώ στην ώρα αιχμής. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσω πολύ και εσάς που μείνετε μαζί μας έως και αυτή την ώρα. Εμείς ραντεβού αύριο 3 με 4. Καλό σας απόγευμα.